Η αποκάλυψη λοιπόν ότι η τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου έχει ζητήσει άδεια για να προχωρήσει σε έρευνα μία ανάσα από την Κρήτη, τη Ρόδο και την Κάρπαθο προκαλεί έντονο προβληματισμό. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Φίλη, είναι διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής γεωστρατηγικής και σας ευχαριστούμε θερμά για τη σύνδεση αυτή. Εγώ σας ευχαριστώ κυρία Σαλαβάτα για άλλη μια φορά για την φιλοξενία σας. Λοιπόν, να μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Έχουν κατατεθεί συντεταγμένες στον ΟΗΕ. Θέλω να μας πείτε το εξής. Μιλάμε για μία ενέργεια που αποτελεί κατ' ουσίαν προέκταση του τουρκολιβικού συμφώνου και όχι μέρος αυτού. Θέλω λίγο να μας το εξηγήσετε, τι σημαίνει δηλαδή. Σε δεύτερο επίπεδο να μας πείτε πώς το ερμηνεύετε και τι είναι αυτό που επιχειρεί εν τέλει να κάνει η Άγκυρα. Αυτό το οποίο θα επιχειρήσει η Άγκυρα να κάνει, για να ξεκινήσω από το τέλος της ερώτησής σας, είναι να καταφέρει να μεταφέρει πολεμικά σκάφη νοτίως της Κρήτης, έτσι ώστε να αμφισβητήσει σε κάθε γεωγραφικό μήκος και πλάτος θαλάσσιο τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι προέκταση του τουρκολιβικού μνημονίου. Εννοούμε τι, ότι επί της ουσίας όταν δίνουν μόνο χωρικά ύδατα στα 6 ναυτικά μίλια κιόλας, έτσι, mm-hmm. που κανονικά θα πρέπει να τα έχουμε πάει στα 12 εμείς ως Ελλάδα, αλλά αυτό είναι άλλου τύπου, άλλη συζήτηση. Στη Ρόδο, στην Κάρπαθο και στην Κρήτη καταλαβαίνουμε ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν διάδρομο η Τουρκία από τα νοτιοδυτικά παράλια της, αν μπορούμε να πούμε από την Ατάλεια, προς νότον και να καλύψουν ολόκληρη την θαλάσσια περιοχή στην οποία, εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα πρέπει να ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Άρα δηλαδή, μας το λέει ευθέως ότι δεν αναγνωρίζει στα ελληνικά νησιά μεταξύ αυτών και της Κρήτης παρά μόνο χωρικά ύδατα μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια. Άρα, κύριε Φίλη, δεν αναγνωρίζει η υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ σε αυτά. Προσέξτε, η υφαλοκρηπίδα, εδώ είναι το εντυπωσιακό, η υφαλοκρηπίδα είναι από μόνη της, ενυπάρχει στο διεθνές δίκαιο και δεν χρειάζεται να κηρύξουμε. Την ΑΟΣ μπορεί να μας εκβιάσει διότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα αρνείται επιμόνως να την ανακηρύξει. Για να έχεις ΑΟΣ πρέπει να την ανακηρύξεις ως χώρα. Και όχι τμηματικά. Η ΑΟΣ ανακηρύσσεται ολόκληρη και καλούνται τα παράκτια και γειτονικά κράτη να κάνουν, εν πάση περιπτώσει, το διαχωρισμό. Να σας δώσω και μία, εγώ θα το πω, είδηση, την οποία θα σας ενδιαφέρει και θα ενδιαφέρει τους φίλους που μας ακούνε και μας βλέπουν. Όχι μόνο η Τουρκία δεν ετοιμάζεται μόνο, μάλλον δεν αναγνωρίζει, δεν είναι μόνο ότι δεν αναγνωρίζει η υφαλοκρηπίδα στα νησιά μας. Mm-hmm. Να σας ενημερώσω λοιπόν ότι από πολύ αξιόπιστες πληροφορίες που έχω, ετοιμάζονται να κόψουν βυθοτεμάχια η Λιβύη, μάλλον το καθεστώς Σάρατζ, της Τριπόλεως, να κόψει βυθοτεμάχια επί της ουσίας που θα βρίσκονται μέσα στην ελληνική δυνητική αποκλειστική οικονομική ζώνη και η υφαλοκρηπίδα, τα οποία θα εφάπτονται στα ελληνικά που έχει κόψει αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση και βρίσκονται το consortium, η κοινοπραξία, τον Hellenic Petroleum, ελληνικά πετρέλαια, δηλαδή της Exxon Mobil και της Total, και προσέξτε τι ετοιμάζονται να κάνουν. Να θεωρήσουν την Πελοπόννησο νησί και να μην τις αναγνωρίσουν η υφαλοκρηπίδα. Αυτό το οποίο το λέω με τα λόγου γνώσεως, είναι η πρώτη φορά που το αναφέρω, mm-hmm. Και θα αντιμετωπίσουμε τεράστιο πρόβλημα, διότι η απάθειά μας, εν πάση περιπτώσει, για την υφαλοκρηπίδα γίνονται διαπραγματεύσεις. Είναι ένα νομικό ζήτημα το οποίο όντως πρέπει να διαπραγματευτούμε συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό το οποίο οι Τούρκοι μας πιέζουν δεκαετίες τώρα στο Ανατολικό Αιγαίο, γιατί επί της ουσίας τι λένε, ότι νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, διότι επικάθονται επί της πλάκας της Μικράς Ασίας. Mm-hmm. Αυτό η καινοφανής θεωρία των Τούρκων, ετοιμάζονται με know-how, δηλαδή τουρκικό ή Λίβοι, να μας πούν το ίδιο πράγμα. Κύριε Φίλη, προσέξτε κύριε Σαλαβά, ναι. Για την Πελοπόννησο μιλάω. Τώρα, δεν μιλάω για την Κρήτη, μιλάω για την Πελοπόννησο. Αυτό λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας σχεδιασμός, mm-hmm. ο οποίος η κυβέρνηση Σάρατζ τον κάνει διότι βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης και αυτός ο οποίος φαίνεται ότι έχει αναλάβει εργολαβικά να τη σώσει είναι η Τουρκία. Αλλά επί της ουσίας η Ελλάδα δεν αντιδρά στο επίπεδο το οποίο δέχεται απειλή. Δηλαδή το να λέμε ότι είμαστε κατά του Σάρατζ και φέραμε το Χαφτάρ στην Ελλάδα είναι ένα επίπεδο.
Αλλά εδώ πέρα, προσέξτε, διακυβεύονται όχι απλά ζωτικά συμφέροντα της Ελλάδος το τι θα συμβεί στη Λιβύη, αλλά η ίδια η φύση της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης για το Αιγαίο έχει μεταφερθεί από την Ανατολική Μεσόγειο στο Λιβικό Πέλαγος, και το οποίο θα πρέπει η Ελλάδα να αποδείξει ότι είναι χώρα η οποία μπορεί να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Άρα, κύριε Φίλε, επειδή τα όσα μας λέτε είναι πολύ σοβαρά, αν ερχόταν κάποιος και σας ρωτούσε, μία παράνομη πράξη μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένο, και εμείς τι νομικό όπλο στάσιο έχουμε? Κυρία Σαλαπάτα μου, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Δεν είναι, και προσέχω πολύ τα λόγια μου, δεν είναι παράνομο το μνημόνιο Τουρκίας και Λιβύης, υπό ποια έννοια? Είναι μια κυβέρνηση διεθνώς αναγνωρισμένη με μια άλλη κυβέρνηση διεθνώς αναγνωρισμένη. Το ότι έχουν καταθέσει και το έχουν πρωτοκολλήσει στον ΟΗΕ δεν λέει τίποτα. Γιατί ο ΟΗΕ δεν είναι διεθνές δικαστήριο που πάει αυτεπάγγελτα να δει και να συζητήσει και να δει αν είναι αληθινό ή όχι, ή αν είναι νομικό σε όλο ή δεν είναι. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η Ελλάδα είναι σε νομικό πλαίσιο να πάμε και να εκφέρουμε και να υπογραμμίσουμε τις αντιρρήσεις μας στο θέμα το συγκεκριμένο. Θα το εισακούσει ο ΙΕ και να καταθέσουμε δικές μας συντεταγμένες, και από εκεί και ύστερα η Τουρκία θέλει να μας σύρει σε μια διαπραγμάτευση. Άρα μην συζητάμε αν είναι δίκαιο ή νόμιμο ή μη νόμιμο. Ξέρετε τι γίνεται? Αν δεν αντιδράσουμε θα αποκτήσει νομιμότητα. Υπό την έννοια, η Ελλάδα δεν αντέδρασε, άρα ο χώρος αυτός είναι μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης. Εάν εμείς αντιδράσουμε, τότε όντως θα υπάρξει ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να επιληθεί, ας το πούμε, με νομικούς όρους και όρους διαιτησίας. Αλλά αυτό το οποίο πάει να κάνει η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι μια μαξιμαλιστική πράξη να μας σύρει σε διαπραγματεύσεις. Με τι όρους όμως, κύριε Φίλη? Ακριβώς. Αυτό είναι. Η εκτίμησή μου λοιπόν είναι ότι θα πάει να το επενδύσει αυτό και με στρατιωτικοποίηση της κρίσης, έτσι ώστε να μας εκφοβήσει και να δώσει λαβή στους εσωτερικούς εδώ. Δεν θα το πω φίλους της Τουρκίας. Εν πάση περιπτώσει, ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι ο ρεαλισμός, προσέξτε, θεωρούν ότι ο ρεαλισμός είναι να κάνουμε ό,τι θέλει η Τουρκία και η ψυχραιμία. Αυτό το θεωρούν. Λοιπόν, να δώσει πάτημα σε αυτούς τους ανθρώπους να υποστηρίξουν ότι πάμε όλα τα πράγματα να τα επιλύσουμε σε διεθνές δικαστήριο. Λες και η εθνική κυριαρχία ενός κράτους επιλύεται σε διεθνή δικαστήρια. Αυτό δεν γίνεται. Ή, εν πάση περιπτώσει, θα σας το πω διαφορετικά. Είναι να είναι μια χώρα του μεγέθους της Σοβιετικής Ένωσης και μια χώρα του μεγέθους, ξέρω εγώ, τι να σας πω τώρα, του Νεπάλ. Έτσι μόνο μπορείς να πας. Όταν έχεις μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή είναι αναθεωρητική, είναι πολύ κοντά στο να τεινάξει ολόκληρη την περιοχή στον αέρα. Έχει στρατεύματα στο βόρειο Ιράκ, στη Συρία, στη Λιβύη, έχει κατοχή στην Κύπρο, δηλαδή βρίσκεται σε τέσσερις χώρες, εκ των οποίων και στις τέσσερις, να το πω διαφορετικά, δεν είναι καλεσμένοι από όλους, για να το πω έτσι. Λοιπόν, και βλέπει ότι η χώρα μας, επειδή εδώ είμαστε πολύ ψύχρεμοι, δεν αντιδρούμε, θα μας φέρουν σε τέτοιο σημείο στο ότι είτε δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε πραγματικά, είτε η απόφασή μας και η απόφασή μας θα είναι, εντάξει, να τα βρούμε εφόλης της ύλης, που καταλαβαίνετε ότι όταν θα βάλουμε στη διαπραγμάτευση την αυλή μας χωρίς τίποτα από την αυλή του άλλου, πολύ απλά ο άλλος θα πάρει μέρος της αυλής μας και εμείς θα σώσουμε κάτι και θα είμαστε ευχαριστημένοι, είτε θα μας αναγκάσουν να αντιδράσουμε όπως θα έπρεπε να έχουμε αντιδράσει από τη δεκαετία του 70. Τώρα να σας θέσω το εξής ερώτημα, κύριε Φίλη. Αν υποθέσουμε ότι ένα τουρκικό σεισμογραφικό εμφανιστεί 6,5 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κρήτης για έρευνα. Για έρευνα, όχι να τρυπήσει. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Τι σημαίνει έρευνα? Δημιουργείται προηγούμενο? Ακούστε, κυρία Σαλαπάτα, για να το καταλάβουμε, γιατί οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους. Το 1987. Ήμασταν μικροί τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει το 1987, τουλάχιστον εγώ, εν πάση περιπτώσει. Το 1987 παρατρίχα να γίνει πόλεμος με την Τουρκία, γιατί είπαν οι Τούρκοι ότι θα βγάλουν το σεισμικ. Να κάνουν έρευνες. Δηλαδή πλέον έχουμε τέτοια έκπτωση στο ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας, την οποία θα βγάλουν οι Τούρκοι, θα μπουν σε περιοχή η οποία σίγουρα είναι ελληνική υφαλοκρηπίδα, να το πω έτσι, γιατί αφήστε την ΑΟΣ, δεν την έχουμε ανακηρύξει. Θα κάνουν έρευνες, δηλαδή θα βγάλουν ραντάρ, εννοείται,
θα αρχίσουν να ξαρώνουν το έδαφος και εμείς θα το πούμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα, μόνο άμα θα τρυπήσουνε. Λοιπόν, σας λέω τις διεθνείς σχέσεις. Έχουμε υπάρξει περιπτώσεις που αλλιευτικά έχουν μπει σε άλλες ΑΟΣ και έχουν βυθιστεί από τα κράτη τα οποία σέβονται την αξιοπρέπειά τους και τη διεθνή νομιμότητα. Προσέξτε, τη διεθνή νομιμότητα. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε κλάβει μία συνεχιζόμενη κρίση με την Τουρκία ως κανονικότητα και υποτίθεται ότι συζητάμε για ότι πραγματικά το πρόβλημά μας θα είναι εάν τρυπήσουν. Όχι, η κρίση βρίσκεται εδώ και πρέπει να απαντήσουμε τώρα, γιατί μετά θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γιατί, κύριε Φίλη, θεωρείτε ότι γίνονται τώρα αυτές οι διαρροές, αυτή τη δεδομένη χρονική συγκυρία δηλαδή? Οι διαρροές τι εννοείτε? Όλες αυτές οι διαρροές και όλα αυτά που συζητάμε αναφορικά με τις αποκαλύψεις που θέλουν την Τουρκία να προχωρά σε έρευνες, μια ανάσα από την Κρήτη, τη Ρόδο, την Κάρπαθο. Κοιτάξτε, δείτε, ο κύριος Ερντογάν και η Τουρκία μας το λέει εδώ και 10 χρόνια το τι θα κάνει. Μας έχουν κηρύξει, έχουν κάζους μπέλη αναφορικά με το τι θα κάνουμε εμείς με τα μίλια και την ΑΟΣ. Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα με την ελληνική εξωτερική πολιτική. Νομίζουμε ότι όλα συμβαίνουν ξαφνικά. Η Τουρκία εδώ και 15 χρόνια έχει μια συνεπή πολιτική που οδηγείται προς τη συγκεκριμένη κατάσταση. Εμείς λοιπόν 15 χρόνια τώρα λέμε ότι ο κ. Ερντογάν δεν έχει δημιουργήσει κρίση με την Ελλάδα. Αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης, στο οποίο επαναλαμβάνω, επειδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα, αυτό το οποίο είναι να εξαπατούν οι περισσότεροι από αυτούς, γιατί γνωρίζουν. Καταλαβαίνουν λοιπόν ότι η Τουρκία με τη μέθοδο της αλαμοποίησης μας φέρνει κάθε μέρα, μας βάζει δηλητήριο μέσα στην κοινή γνώμη και μας εκπαιδεύει ότι η Τουρκία έχει δίκιο και εμείς θα πρέπει να υποχωρήσουμε. Είναι αυτός ο μυθριδατισμός, δηλαδή σου δίνει λίγο-λίγο το δηλητήριο μέχρι να σε σκοτώσει. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν έχει συμβεί κάτι ξαφνικά. Οι Τούρκοι το έχουν ανακοινώσει και το έχουν πει χρόνια τώρα, εν πάση περιπτώσει. Άρα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να καταλαβαίνουμε ότι είναι στρατηγική αυτό. Φυσικά είναι και η συγκυρία. Η συγκυρία έχει να κάνει με το ζήτημα το τι, εν πάση περιπτώσει, αντιμετωπίζει η Τουρκία στο εσωτερικό της και ο κύριος Ερντογάν. Έχει πρόβλημα πολιτικής νομιμοποίησης, υπό την έννοια ότι έχουν πέσει τα ποσοστά του πάρα πολύ. Υπάρχει τεράστιο οικονομικό ζήτημα στην Τουρκία και βέβαια η εξωτερική της πολιτική βρίσκεται σε ένα τέλμα, τουλάχιστον στη Συρία, όπου είχε παίξει τα τελευταία 5-6 χρόνια όλα του τα λεφτά. Και τώρα μεταφέρει την κρίση προς την Ανατολική Μεσόγειο. Στην Κρήτη υποτίθεται, στην Κύπρο υποτίθεται ότι έχει κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή, αυτό το οποίο το μεντέλο είδαμε στην Κύπρο, θα το μεταφέρει στην Ελλάδα. Αυτό ακριβώς, το έχουμε πει και στο παρελθόν, το ίδιο ακριβώς θα κάνει. Απλά τότε λέγαμε ότι η Κύπρος, έλα αδερφέ, είναι ανεξάρτητο κράτος. Εντάξει, πρέπει να μας καλέσουν. Ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να τους πήραμε τηλέφωνο και να τους είπαμε μη μας καλέσετε. Η Κύπρος δεν έχει ναυτικό. Αλλά τι θα κάνουμε τώρα εδώ με την Ελλάδα? Ναι. Που έχουμε και ναυτικό και αεροπορία και έχουμε όλα τα πολιτικά, τα νομικά και τα στρατιωτικά εχέγγυα να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι θέμα, νομίζω, πολιτικής βούλησης, αν μου επιτρέπετε. Και ελπίζω, κρίνοντας από το τι συνέβη τον Μάρτιο και το Φεβρουάριο στον Εύρο, το ελληνικό πολιτικό σύστημα και η κυβέρνηση να ανταπεξέλθει έτσι όπως θέλουμε όλοι οι Έλληνες για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Μάλιστα. Και με αυτό θα κλείσουμε. Νομίζω, κύριε Φίλη, ότι όσοι μας παρακολουθούν σας άκουσαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο που μας αφιερώσατε. Για την πρόσκληση.